σε τι στηρίζει τον αγώνα των συναδέλφων στην Teleperformance που σήμερα απεργούνε. Στηρίζει τα δίκαιά τους αιτήματα για συλλογική σύμβαση εργασίας, για μια σειρά παροχές που έχουν ανάγκη, καθώς επίσης και τα αιτήματα για το ζήτημα της βίζας των συναδέλφων μεταναστών. Με την ευκαιρία καλούμε όλους τους συναδέλφους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους τόσο στον αγώνα των συναδέλφων σήμερα, όσο και στη συγκέντρωση του Υπουργείου στις 7, στο Υπουργείο Μετανάστευσης στις 7 του Νοέμβρη. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι ο αγώνας για συλλογική σύμβαση εργασίας σε κάθε επιχείρηση και η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλο τον κλάδο είναι αγώνας όλων των συναδέλφων. Από αυτή την άποψη στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία και τον αγώνα των συναδέλφων σήμερα. Σήμερα το εργατικό κέντρο Πειραιά βρίσκεται εδώ πέρα να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων στη Teleperformance και του σωματείου του για καλύτερου μισθού και συλλογικέ συμβάσει εργασία. Αυτό γίνεται σε μια συνέχεια κινητοποιήσεων. Είχαμε τι κινητοποιήσει των σωματείων, των αυτεργατών, των λιμενεργατών, των μεταλλεργατών την προηγούμενη εβδομάδα που νέκρωσαν όλο το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη συνέχεια με την κινητοποίηση και την απεργία των εργαζομένων στη Teleperformance. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε. Γιατί πραγματικά αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε και να ικανοποιήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας για καλύτερους μισθούς με μια ακρίβεια η οποία πραγματικά μας έχει τσακίσει όλους τους εργαζόμενους. Και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για άλλη μια φορά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προκειμένου να συντονίσει, να οργανώσει, να συμβάλλει, να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων για τα δίκαια αιτήματά τους. Αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο και τις επόμενες μέρες στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά θα πρέπει να κριθεί. Δίνοντας στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά πραγματικά το ρόλο και το περιεχόμενο της πάλης που θα πρέπει να επιτελέσει με τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή. Είμαστε εδώ πέρα, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί. Δυνατός εργάτης είναι οργανωμένος εργάτης. Γι' αυτό τώρα πρέπει όλοι μαζί να οργανωθούμε και να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία μας.